Ισπανία, ένα δύσκολο μάτς. Όλη την ηλικία από εδώ και πέρα. Όλα τα μάτς που παίζουμε είναι δύσκολα. Κάθε μια ομάδα έχει διαφορετική φιλοσοφία. Άλλο Καναδάς, άλλο Ισπανία, άλλο Αυστραλία. Είναι τρεις πολύ καλές ομάδες στον ομιλό μας. Εμείς αυτό που κάναμε στο δεύτερο ημίχρονο πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε σαν οδηγό για όλο το τουρνουά. Το πιο σημαντικό είναι ότι κατάλαβαν και τα παιδιά πόσο καλή ομάδα μπορούμε να είμαστε όταν κάνουμε αυτά που πρέπει. Και πλέον ετοιμάσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον αγώνα με την Ισπανία για να είμαστε έτοιμοι. Μας το πες και στη μεικτή ζώνη, αυτό το πρώτο ημίχρονο που είχε το άγχος και δεν ήταν η ομάδα όπως έπρεπε να ήταν. Ναι, είναι πρεμιέρα, είναι η πρώτη φορά για όλα τα παιδιά που παίζουν Ολυμπιακούς αγώνες. Όσο έμπειρος και να είσαι, όσα παιχνίδια για να έχεις παίξει, η πρώτη φορά είναι πάντα πρώτη φορά. Σίγουρα υπάρχει μια μικρή πίεση, λίγο να νιώσει το γήπεδο, να νιώσει την ατμόσφαιρα. Μας πήρε ένα ημίχρονο το οποίο ήταν πολύτιμο για την νίκη στο τέλος του παιχνιδιού, αλλά το πιο σημαντικό είναι η αντίδραση που βγάλαμε. Πιστεύω αυτή η ομάδα είχε, όπως είπα, πάρα πολλά χρόνια να κάνει μια αντίδραση με μια ομάδα πολύ πολύ υψηλού επίπεδου όπως είναι ο Καναδάς. Και αυτό με ικανοποιεί πάρα πολύ και δείχνει την ταυτότητά μας και την νοοτροπία μας σαν ομάδα. Η αντίδραση έφερε και περισσότερο πείσμα για την νίκη. Τι σου λένε τα παιδιά αυτές τις ώρες τέλος πάντων, γιατί το καταλαβαίνουμε ότι η θέλησή τους υπάρχει, η επιθυμία. Σίγουρα πολλές φορές ότι πρέπει να αλλάξουμε τα συναισθήματά μας και πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Πολλές φορές τα συναισθήματα σε συνεπαίρνουν και άλλες φορές είσαι λίγο βιαστικός, λίγο πιεσμένος. Όταν το θες και παραπάνω όπως πρέπει και η νοοτροπία σου είναι διαφορετική, μπορεί να σου κάνει και να έχει αρνητικές επιπτώσεις. Οπότε εμείς πρέπει να το θέλουμε πολύ, αλλά να είμαστε συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας, στις αρχές μας και σε αυτό που πρέπει να κάνουμε για να κερδίσουμε το μάτς. Coach, με βάση αυτά που είδατε στο βίντεο, υποθέτω, το Αυστραλία-Ισπανία, εντάξει, δεν είναι Καναδοί με τα αθλητικά κορμιά και όλη αυτή τη δύναμη που βγάζουν. Μας βολεύει το φυσικό δυναμικό τους, των Ισπανών, και το ότι παίζουν πολύ περιφερειακά. Δεν περιμέναμε την Αυστραλία να δούμε την Ισπανία. Την είδαμε και άλλες και στο προελμπιακό. Ναι. Είχαμε πάρα πολλά παιχνίδια να τη δούμε. Κοίταξε, όταν μια ομάδα έχει παίξει τόσο physical εναντίον του Καναδά, που για μένα μαζί με την Αμερική είναι ίσως και οι πιο physical ομάδες, ειδικά στα guard στο τουρνουά, τότε δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα λιγότερο από αυτό που κάναμε στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι το μαρκάρισμα πάνω στο Λορέντζο Μπράουν ένα από τα πιο σημαντικά κλειδιά για να πάρουμε την νίκη? Σίγουρα. Ο Λορέντζο Μπράουν είναι ένας πάρα πολύ κομβικός παίκτης για το παιχνίδι της Ισπανίας. Όπως στην φετινή χρονιά και ο Γιούλ παίρνει πάρα πολλές ξανά ευθύνες. Σίγουρα είναι ο Γουίλιαν Αγκόμες και ο Αλντάμα που είναι όπως και άλλοι. Είναι πολύ καλή ομάδα η Ισπανία. Πρέπει να προσέχουμε. Σίγουρα όμως ο Λορέντζο Μπράουν είναι ένας από τους ηγέτες ομάδας. Βασίλη, είχαμε χρόνια να δούμε τόσο πολύ καλό κλίμα στην εθνική ομάδα. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί και με τον Άρη και με τον Κώστα, όταν βγει στη σύνδεξη τύπου, μάλλον στη μεικτή ζώνη, ήσουν τόσο ήρεμος και ας είχαμε χάσει. Και έλεγες, σε ρωτήσαμε, θα προκριθούμε, και λες, θα προκριθούμε με πάρα πολύ ένταση. Και βλέπουμε αυτό το κλίμα, ισχύει αυτό που βλέπουμε προς τα έξω? Κοίταξε, το πιο σημαντικό πολλές φορές είναι ο τρόπος που βλέπεις τα πράγματα. Εγώ πολλές φορές έχω πει, έτσι θα πω και τώρα, ότι μία νίκη μπορεί να σου κάνει πολύ πιο πολύ καλό από μία ήττα, μπορεί να σου κάνει καλύτερο από μία νίκη. Και αν νικούσαμε τον Καναδά, δεν θα άλλαζε τίποτα, πάλι έπρεπε να κερδίσουμε την Ισπανία ή την Αυστραλία για να περάσουμε. Οπότε και τώρα, εγώ αυτό στη δικιά μου στη φιλοσοφία και την οτροπία που θέλουμε να χτίσουμε και την καινούργια κουλτούρα ξανά στην εθνική, για μένα είναι μια νίκη με τον εαυτό μας. Μπορεί να μην κερδίσαμε το παιχνίδι, αλλά είναι μια νίκη με τον εαυτό μας, με τα συναισθήματά μας, με τα προηγούμενα χρόνια που πάντα όταν ήμασταν πίσω, στο τέλος χάναμε 20-25 πόντους και αυτό τον πρώτο αγώνα, αυτή την πρώτη μάχη με τον εαυτό μας την κερδίσαμε. Η επόμενη μάχη είναι να είμαστε για μεγαλύτερη διάρκεια καλοί από το πρώτο δευτερόλεπτο για να πάρουμε αυτό που θέλουμε και αξίζουμε. Βγαίνει αυτή η πίστη από αυτά που συζητάς με τους παίκτες. Η δικιά σου ξεχυλίζει, δεν το λέμε. Και μιλάμε για παίκτες που είναι πολυπροταλλητές Ευρώπης, όπως και εσύ, αλλά οι παίκτες σου και πρωταλλητής NBA, ο Γιάννης. Ναι. Κοιτάξτε, έχω πίστη γιατί βλέπω τους παίκτες. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν παίζω μπάσκετ, οι παίκτες παίζουν μπάσκετ. Απλώς βλέποντας την ομάδα καθημερινά και ζώντας καθημερινά για όλα τα παιδιά, όταν βλέπω αυτή την ενέργεια και τη σπίθα στα μάτια τους και την πίστη τους για την ομάδα, και όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, αυτό το εξαιρετικό κλίμα και τη χημεία και το οικογενειακό κλίμα. Αυτό πραγματικά λησμονώ παλιές εποχές όπως ήμασταν και εμείς, τόσο αγαπημένοι, που παίζαμε ακόμα και πάλι έξω από τα σπίτια, που παίζαμε επί τραπέζια παιχνίδια, που μιλούσαμε, γελούσαμε, μαζευόμασταν δωμάτια. Οι εθνικές ομάδες είναι παρέα, είναι αυτό που βγάζεις, είναι αυτή η ευχαρίστηση, αυτή η περηφάνεια, αυτή η τιμή που να είμαστε όλοι εδώ μαζί και να μαχόμαστε για την Ελλάδα μας.
Το γεγονός ότι το σύστημα έχει αλλάξει και έχετε τόσες καινές μέρες ανάμεσα στα μάτς σε σχέση με παλιά που ήταν διοργανώσει φινάκι. Τα μάτς γινόντουσαν σχεδόν το ένα πίσω από το άλλο. Βοηθά περισσότερο ή σε κάνει να σκέφτεσαι περισσότερο και αυτό ίσως μερικές φορές είναι κακό. Θα δείξει το αποτέλεσμα. Θα δείξει.